Αγαπητέ Χρήστο, είσαι έτοιμος για τις βροντές? Συγγνώμη, για τα λιλούια. Ναι, φυσικά. Ξέρεις τι με στεναχωρείτε που καθόμαστε? Την τελευταία φορά που το κάναμε, ήταν πριν 15 χρόνια. Ίσα-ίσα. Καλύτερο είναι αυτό, δεν είναι για να στεναχωριέσαι. Πάμε για την πρώτη μας ερώτηση. Θέλω να μου πεις το πρώτο celebrity crush σου. Δηλαδή, μια γυναίκα που είσαι ερωτευμένος μικρός. Που την έβλεπες στην τηλεόραση, στα περιοδικά, στην εφηβεία, τέλος πάντων. Ελληνίδα ή... Ελληνίδα. Ελληνίδα. Ναι. Ρούλα Κορομιλά. Οκ. Την αγαπώ. Φιλιά, Ρούλα. Κι εγώ. Ρούλα, φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά. Μου έχει λείψει πολύ, κάναμε πολύ παρέα. Θέλω να πεις μια ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχεις βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Μου έχει τύχει ένα πολύ απίστευτο στη Θεσσαλονίκη κιόλας, δεν ήμουν και τόσο γνωστός. Που ήρθε μια κοπέλα και νόμιζε ότι ήθελε κάτι να μου πει και έσκυψα έτσι το κεφάλι μου, γιατί είμαι και λίγο ψηλός. Ναι. Και με δάγκωσε στο λαιμό. Την ώρα που τραγουδούσες. Είναι δύσκολη δουλειά, Θέμη, τι νόμιζες, έτσι βγαίνουμε και τραγουδάμε. Πώς αντέδρασες? Έκανα, την έπρεπε να τη δράσω. Τα χάσα, ρε φίλε, δεν το πίστευα. Είμαι νομίζω... σίγουρος ότι η παρέα, να ξέρεις, έχει τραβήξει βίντεο ή φωτογραφία. Όχι, δεν νομίζω να ήταν τόσο πολύ τότε. Ήταν το 2005 ή 2006. Και θυμάμαι ότι έσκυψα και μου έριξα τα γωνιά στο λαιμό. Πω, δρακουλίνα θαυμάστρια. Δρακουλίνα για να σε δαγκώ στο λαιμό. Η φάση ότι έφυγε μετά. Τι εννοείς? Δεν ξέρω. Δεν περίμενε. Δεν περίμενε που να σε συναντήσει. Μάλιστα. Οκ. Άκου τι γίνεται τώρα. Αλλάζει η κριτική επιτροπή στο Just the Two of Us. Και πλέον έχουμε τρεις κριτές αντί για τέσσερις. Και εσύ επιλέγεις αυτόν ή αυτήν που θα φύγει. Ποιος είναι αυτός? Όλοι. από τους τέσσερις, αυτούς που ήταν, ναι. Και ο Ναδιοχνά. Ναι. Τον κύριο Φασουλή μάλλον. Γιατί μάλλον δεν συμπαθηθήκαμε και πολύ. Τι θα κάνουμε, βλέπω, δεν με συμπαθούν όλοι. Αυτό το ξέρεις, απλά το καταλαβαίνεις. Όχι, έτσι δεν ένιωσα. Όταν βλέπεις εδώ, τώρα εγώ συνάντησα 10 ανθρώπους εδώ πέρα. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν τους συμπάθησα ή όχι. Έτσι το κατάλαβα κι εγώ. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση μετράει η διπλή, γιατί είναι από τους σπουδαστές του Unity College που το έχουμε στην παρέα μας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας βοηθούν στην προετοιμασία της εκπομπής. Πολύ ωραία. Διπλή πόντι, κύριε Χολίδη. Πρέπει να κάνεις ένα guest σε κάποιο τηλεοπτικό show. Θέλω να μου πεις ποια διαλέγεις. Τη Μαρία Μπεκατόρου ή την Παρθένα Χοροζίδου? Παίζετε σκληρά τώρα. Είδε σπουδαστέ μα. Κοίτα, να σου πω. Ναι. Μήπω και τι δύο, θα πει βροντί. Όχι, θα πάρω την Παρθένα, γιατί η Μαρία και αυτή έχει κάνει σόου, δεν με έχει καλέσει. Να το. Ωραία. Με έχει καλέσει βασικά, αλλά. Αλλά τώρα βολεύει για την απάντηση. Αλλά θα πάρω την Παρθένα. Θα πάρει την Παρθένα. Ναι, να σας πω, δεν έχει ακούσει καμία βροντί ο Χολίδης τώρα. Όχι, τι να ακούσω ρε φίλε, αφού είμαι ειλικρινές. Άσε μας τώρα να πούμε αυτό το πράγμα, ό,τι μας λέει. Τώρα... Ό,τι μας σερβίρει το τρώμε. Αχ, Παναγία μου. Εδώ έβγαλα έξω το Φασουλί, έβγαλα τη Μαρία και δεν θα πάρω... Αγιότητα. Αλληλούια. Τους δίκασα όλους. Σεξ, ύπνος, φαγητό. Θέλω να μου τα βάλεις στη σειρά. Ωραία σειρά, πάντως. Σ' αρέσει αυτή η σειρά. Σεξ, ύπνος, φαγητό. Στέλνω σειρά προτεραιότητας για αυτή τη στιγμή. Για αυτή την περίοδο. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ θα σου την πω, μπορεί να μου πεις και εσύ, σε παρακαλώ, έτσι να ξέρω. Ναι. Ωραία. Για αυτή την περίοδο. Πώς είπες, σεξ. Δεν είναι κάτι κακό. Σεξ, ύπνος, φαγητό. Το φαγητό δεν ενδιαφέρει καθόλου. Ο ύπνος δεν κοιμάμαι καθόλου. Το σεξ δεν κάνω καθόλου. Οπότε σεξ, ύπνος. Όπως τα πες στη σειρά. Κάτσε, με μπέρδεψες. Το πρώτο. Το πρώτο είναι αυτό που έχει προτεραιότητα. Ύπνος... Άρα πρώτα βάζουμε το σεξ. Σεξ, ύπνο, φαγητό. Πρώτο λοιπόν το σεξ, μετά ο ύπνος, μετά το φαγητό. Το φαγητό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ωραία, θα σου πω και εγώ την ίδια σειρά, αλλά θα αλλάξω το φαγητό με τον ύπνο. Σεξ, φαγητό, ύπνος. Και καμιά φορά μπορεί και φαγητό, σεξ, ύπνος, αφού με ρώτησες. Λοιπόν, για τον κύριο Χολίδη να ακούσουμε τη μηγορία. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, έχεις κάνει one at stand? Έχω κάνει και δεν μ' άρεσε. Τι εννοείς? Δεν μ' άρεσε, φίλε, μια φορά. Μια φορά και τέλος, ας πούμε. Μα όταν το κάνεις, δεν λες μια φορά και τέλος. Μπορεί να είναι το τέλος, αλλά μπορεί να είναι και δεύτερη φορά. Δεν το ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά. Γιατί μπορεί να μας αρέσει να γίνει και δεύτερη και τρίτη. Όχι, έχω κάνει πάρα πολύ παλιά. Αλλά δεν το συνηθίζω. Θέλω να έχω μια επαφή εγώ. Είτε είναι σχέση, είτε δεν είναι.
Τελευταία μας ερώτηση. Mm-hmm. Αν ήσουν για ένα 24ωρο γυναίκα, τι θα έκανες? Έλα ρε φίλε. Κοίταξε να δεις. Αγαπώ τις γυναίκες τόσο πολύ γιατί είναι πολύ δύσκολο για να είσαι γυναίκα. Αλλά και απ' την άλλη είμαι περίεργος. Αν λοιπόν ήμουνα για μία μέρα, θα ήθελα να δω τις δυσκολίες που περνάει. Γιατί για μένα είναι δυσκολία μία ώρα να ετοιμαστείς, που θα βγεις έξω μόνη σου, που θα σκοτεινιάσεις και θα γυρίσεις σπίτι σου. Θα ήθελα να δω τι δυσκολίες μπορεί να έχει μια γυναίκα, αν το είπα καλά. Ωραία το είπα νομίζω, ε. Τι σημαίνει αυτό? Σε πειράζουνε! Σε πειράζουνε. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Χρήστου Χολίδη.